στις 30 του Ιούνιου. Κοιτάξτε τι μορφή έχει ο Όλυμπος, ναι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Μέσα στο κατά καλό καιρό. Να δούμε και λίγο τον Όλυμπο, θα λέγα σε εισαγωγικά ξεβράκωτο. Χωρίς χιόνια δηλαδή. Αν και βαστάει λιγάκι, βλέπετε στις χαράδρες μέσα, βλέπετε. Ναι παιδιά, στο νομό της Πιερίας είμαστε. Το καλοκαίρι του 2024. Τελευταία μέρα του Ιούνιου. Ναι. Έχουμε έρθει στο φίλο μας το Σάκη, το γνωστό σφάχτη. Πανελλαδικό, στο καλλιτεχνικό του. Σφάχτης είναι, εντάξει, δεν είναι παρατσούκλι, είναι το επάγγελμά του. Λοιπόν, αφήνουμε σιγά σιγά τον Όλυμπο. Ήθελα να τον τραβήξω και καλοκαίρι. Μια ζωή τον τραβάω χειμώνα. Μες στα χιόνια, κάτασπρο τώρα. Είναι η εποχή του να ξεκουραστεί κι αυτός λίγο. Τα γνωστά εκεί το κόκκινο μπλό. Τα Πιέρια όρη και πάμε πίσω τώρα πιο κάτω προς τη Βέρεια μεριά. Λοιπόν, το γνωστό μέρος εδώ που ερχόμαστε χρόνια έχει ένα νοτιαδάκι, μας βολεύει. Έχουμε τον ήλιο πλάτη και τα πουλιά θα φύγουν πίσω από το κουμάσι. Και ήρθαμε στην ταράτσα του Διονύση. Λοιπόν, θα μας κάνει και αυτό τώρα ένα χαβά στα πουλάκια του 2024. Άλλωστε ακούγεται και μόνο του οι ήχοι που βγαίνουν εδώ από τη φύση. Μαρτυράνε και την εποχή. Τα τζιτζίκια ακούτε πως τη τσιρίζουνε. Πάω λίγο πιο κοντά για να ξεκινήσουμε, ναι. Ναι, ναι, πάμε, πάμε. Πήρε λοιπόν το μήνυμα και ξεκινάμε, ναι. Τσακ μπαμ. Με βολεύει τώρα εμένα αυτός ο καιρός βέβαια. Δεν με ενοχλάει καθόλου ο ήλιος. Και έχει ένα, θα έλεγα, ένα διαράκι προς τρία αέρα. Καλός είναι ο καιρός, ναι. Φύγανε πίσω τα πουλιά. Και πάνε, ωραία, ωραία πάνε. Ένα βήμα έχουν, ένα τέμπο. Και τώρα σε λίγο θα έχουμε και τις γνωστές φωτογραφίες. Που ξέρουμε ότι βγάζουν αυτά τα πουλιά. Όπα, έχουμε και ένα συννεφάκι πίσω, ε. Ορίστε, τα βλέπουμε και στην κουρτινίτσα λίγο. Τώρα κάπου εκεί θα σταματήσουν τώρα αυτά, ψάχνουν να βρουν τον καιρό. Και εκεί θα αρχίσει το ρεπερτόριο. Ναι, παιδιά. Στο Σάκι, το σφάχτη το γνωστό, λοιπόν. Εδώ στο νομό της Πιερίας. Του έχει φάει από ό,τι μου το σαΐνι τόσα κι άλλα τόσα. Αυτά έχουνε μείνει, περαστικός. Να περάσει και ο... Εντάξει, αυτά είναι τα φυσικά. Η φυσική ήχη. Εσείς απολαύστε εδώ το χαβά. Λοιπόν, κάτσε να τραβηχτώ πίσω. Ω, στο βάθος, κοιτάξτε που πήγανε τα άλλα. Εδώ τώρα θα σταματήσουνε και θα κάνουν τις γνωστές τεμενάδες. Ναι, ναι, με αέρα, παιδιά, έχουμε αέρα. Παρόλα αυτά τα πουλιά δεν χαλάνε το βήμα, τα βλέπετε. Είναι ακίνητα τελείως και πετάνε. Και τα καραμπεράκια του. Μπράβο ρε Σάκη, μπράβο ρε φίλε, έτσι. Έχουν νικήσει τον καιρό και ήρθαν από πάνω. Τώρα εκεί λογικά θα σταματήσουν τελείως. Πιπινάκια κύριε, ναι, πιπινάκια. Αυτός είναι ο Σάκης. Ακόμα μία φορά το λέω. Και απολαύστε το χαβά του. Όπου έχει κάτι καραμπέρια, είναι σταματημένα τελείως, τελείως. Ειδικά αν είναι αυτά, κάτσε να πάω λίγο. Έχω λίγο ζούμα ακόμα, εκεί. Τα βλέπετε, ε? Να μπω και λίγο στο ψηφιακό. Ναι. Ο αέρας ακούγεται, νομίζω περνάει και στα μικρόφωνά μου. Έχει δυναμώσει τώρα λίγο, δηλαδή ένα τριάρι το έχει σίγουρα. Δεν μασάνε όμως αυτά. Κλαρίνα είναι. Τώρα στο θέμα του ύψους, τον έχω αφήσει εν λευκό. Θα τα πάει όσο θέλει αυτός. Εγώ όσο πετάνε θα τραβάω. Επαναλαμβάνω, έχω νοτιά, τον ήλιο πλάτη και δεν με εμποδίζει καθόλου.
ίσα ίσα που νομίζω ότι μου βγαίνει καλύτερα έτσι, ναι. Μπράβο, 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 μπράβο. Τα βλέπετε τώρα πιο μικρούλια, πιο πολλά. Δεν έχω αφήσει καθόλου το zoom. Φοβάμαι, φοβάμαι, ναι. Όσο όλη την τραβηξία θα είμαι δίπλα τους. Γιατί παίζει να τα χάσω κιόλας, ναι. Διονύση, τι ύψος έχουν πάρει τώρα εσύ που βλέπεις δίπλα? Ακούς? Είναι πολύ πάνω από τη μέση. Εντάξει, άνοιξα το αρωμάτι και είδα. Τα πουλιά φαίνονται, εντάξει, ολοκάθαρα. Αλλά είναι πολύ πάνω από τη μέση αυτή τη στιγμή. Και πάνε, πάνε για κάρφωμα. Ωραίο σκαβάτρι, μπράβο ρε. Τώρα όποιος αν τα βλέπει αυτά σε βίντεο θα έλεγε ότι ήταν χειμώνας. Πάμε για επιστροφή. Τι μπήκε σαϊνή. Πάμε για επιστροφή, ναι. Τα βλέπετε στη διόπτρα μου. Να δούμε αντιδράσεις. Ναι, 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 βάλανε. Κατεβαίνω κάτω. Και τα περιμένω τώρα εδώ. Ωραίο πέσω. Όλα. Όλα. Στο χρόνο αυτό να είναι. Είναι εδώ επάνω. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Άδειας ο ουρανός. Και ένα χειροκρότημα. Έναν έχουμε. Δεν έχουμε άλλο να. Νομίζω ότι άξιζε, παιδιά. Ναι, για πουλάκι. Α, έχουμε κι άλλον. Όπα, και το φιλαράκι του. Ναι, ναι, ωραίο ήταν. Παιδιά, ήταν καταπληκτικός. Τα πουλιά δεν κάνανε κανένα λάθος. Ειλικρινά. Κανένα λάθος. Τα ψήκωσε, τα πάτησε, δεν σβήσανε τα πουλιά. Να, ναι, να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Αλλά πήγανε πολύ ψηλά. Περάσανε πολύ τη μέση. Και στο πεσό ήταν ακαριέα, αστραπή. Τα φτεράκια αυτά τα γνωστά, εντάξει, ο Σάκης πάντα για τα φτερά του δεν μπορεί να αφισβητήσει κανείς, έτσι. Αυτά τα καραμπεράκια είναι διάσημα. Μπράβο, μπράβο. Ακόμα μία φορά μπράβο του, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι του έχω τραβήξει και εγώ καλά πλάνα. Να τα χαρώ και εγώ και αυτός και εσείς. Λοιπόν, πάμε, πάμε να τα δούμε τώρα και μέσα στο χώρο τους. Πρέπει να κατέβω από εδώ. Έχω ανέβει εδώ. Κοιτάξτε από αυτή την τρύπα εδώ. Από εκεί ανέβηκε ο μπανάνης. Βλέπετε αυτή την τρύπα. Θα γίνω τυραμόλας δηλαδή τώρα. Λοιπόν, πάμε. Φτάσαμε λοιπόν και στο χώρο το γνωστό με μια αλλαγή. Σάκη, καταρχήν γεια σου Σάκη από κοντά. Για πες μου τώρα Σάκη, αυτά είναι καινούργια τα κομμάτια. Ναι, και αυτό. Α, έχουμε εξελίξει. Για κάτσε, κάτσε μισό λεπτό. Αυτά πρέπει να τραβηχτούν. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε επεκτάσεις. Και αλλαγές στον χώρο, στον τόπο μάλλον, ναι. Αλλαγές στον τόπο εδώ. Κάτσε να τραβήξουμε τα πουλάκια με τη ευκαιρία. Να τα πιπινάκια μας. Σάκη, πες μου τώρα πόσους οδηγούς είχες επάνω. Κανένα. Πρόσεξε γιατί η κάμερα είναι μαρτυριάρα, ε. Για να δούμε. Και ο κόσμος θα παρατηρεί αυτά. Είχα πάει σε ένα φίλο την περασμένη εβδομάδα και είχε μπει ένα περιστέρι από το άλλο το κουμάσι μέσα και έγινε θέμα. Γιατί είπε δεν έχει οδηγό και κάποια παιδιά λένε να το έχει ένα οδηγό. Αλλά αν καταλαβαίναν όμως αυτοί οι φίλοι, αφού ήταν το πουλί εκείνο ξενέρο τώρα, ούτε λαχανιασμένο τίποτα, τα άλλα τρέμανε από τη ζέστη και από το λαχανιάσμα. Είχε βροχήξει να ρίξει τους παπαγάλους και πέρασε ένα περιστέρι. Και δεν θα τον τραπώ να το πω, ήταν στο Σωτήρι, το Ξεδόπουλο. Λοιπόν. Άστο τώρα, αυτό εδώ είμαστε το φίλο μας το Σάκη, παιδιά. Όπα, το σφάχτη, το γνωστό και βλέπετε τα πιπινάκια του. Πόσα έχεις βάλει, Σάκη? 15 νομίζω. 15? Ναι. 15, έβαλε 15 ήρθανε. Τα βλέπουμε όλα εδώ, στη σειρά. Είναι το νέο νταμάρι, το νέο αίμα. Τα ίδια περιστέρια βέβαια. Δεν τα έχει πειράξει καθόλου. Και ούτε θα τα πειράξει ποτέ. Αυτά εδώ είναι τα σκαριά. Ναι. Αυτά είναι τα σφαχτάκια, παιδιά. Εδώ στον ομό της Πιερίας. Του Συλλόγου της Πέτρας, ναι. Βεβαίως. Μια ζωή είναι στο Σύλλογο της Πέτρας. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Ωραίος. Ωραίος. Θα έκθεσε και αυτός αυτή την ημέρα σήμερα.
ντάλα καλοκαιριού και ντάλα μεσημεριού θα έλεγα. Με το που το κατέβηκα από το τρένο ήρθε και με τσίμπησε, με περίμενε στην πόρτα. Ωραίος, άξιζε και τον κόπο. Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η 15άδα του και νομίζω ότι τώρα έχετε δει και το βίντεο. Πιστεύω να το έχω κάνει και εγώ καλή λήψη, πιστεύω, δεν ξέρω. Θα δω και εγώ όπως και εσείς. Ναι, θα τα πάρουμε και αυτά. Λοιπόν, και όλα καλά. Αλλά πριν κλείσω, να μας πει δύο λόγια, μην του χαλάσουμε το χατήρι. Για πες μου, Σάκη, τώρα, για να δούμε τι πουλιά. Όχι, όχι, τα πουλιά που είπες, τι θες να δείξω, θα τα πούμε μετά. Κάτι και αυτά εδώ τα πουλιά. Ναι. Α, έχουμε, όπα, κράτα την πόρτα με την... Μην πεταχτούνε, ρε. Έχει και αυτή εδώ την ομάδα. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα. Τα έχεις ρωτήσει αυτά, ρε. Όλα είναι στρωμένα. Και σουλουπάκια βλέπω και σαξάνι έχεις εκεί στη γωνία. Μπράβο, ρε. Άρα έχει συγκομιδή μεγάλη. Είναι ένα τόσο μέσα. Μικρά. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, ναι. Έχουμε και καλή υποδομή, λοιπόν. Άρα το χειμώνα πιστεύω όλα αυτά μαζί θα έχεις κάνει μια ομαδάρα super top, έτσι. Θα μας αφήσεις κάγκελο πάλι. Λοιπόν, εννοείται θα κάνουμε και μια συνέντευξη, να μας τα πει και αυτός λίγο. Πάμε να μιλήσουμε, ναι. Γεια σου ρε Σάκαρε, μεγάλε, σφάχτη. Λοιπόν, καταρχήν μια ερώτηση θα σου κάνω εγώ μόνο. Τα άλλα εντάξει, τα είδαμε στον αέρα. Ναι. Πόσες απολύσεις έχεις από το Σάινα, σε πουλιά? Αυτή την εβδομάδα 7. Αυτή την εβδομάδα. Και γενικά, δηλαδή από το Πάσχα, ας πούμε, και μετά, ρε παιδί μου, ή και λίγο δεν, πιο νωρίς. Όταν βγήκανε τα γιαβιά. Δεν υπάρχει, πετάξε. Έρχεται κατευθείαν πέρυσι. Χθες μητήριο μεγάλο. Ναι. Που... Α, γερακομάνα. Γερακομάνα. Ναι. Δηλαδή σου παίρνει κάθε μέρα, όποτε βάζεις. Κάθε μέρα. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι ο μπανάνης είναι τυχερός. Δόξα τω Θεώ. Άκουσε με εμένα, κοίτα. Να. Δεν κατάλαβες. Θα το αναλύσω εγώ. Γιατί τώρα πέταξες και κάνεις καβά, δεν είδαμε Σάινα. Άρα είμαι τυχερός, έτσι δεν πάει. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Μπράβο μου, λοιπόν. Γεια σου και από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες και εσύ δύο λόγια, έτσι. Τι λόγια να πω, ευχαριστώ πολύ που ξαναήρθες στο μέρος μου. Και θα έρχομαι πάντα, να ξέρεις. Και να έρχεσαι όποτε θέλεις να έρχεσαι. Ξέρεις, είσαι βαφτισιμιός μου, έτσι. Εγώ σε έχω βαφτίσει. Το ξέρω. Το όνομα Σφάχτης εγώ στο έχω δώσει. Οπότε πρέπει να το πάμε μακριά. Λοιπόν, έγινε, γεια σου από μένα και σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, φίλε μου, καλέ. Επίσης. Και καλές πεταξές το χειμώνα τώρα. Γιατί τώρα αυτά, παρόλο που τα πήγες πολύ ψηλά, δεν τα σβήσες. Όχι. Δεν τα σβήσες, τα πήγες όμως πολύ ψηλά. Για πουλιά ήταν τέλειος ο χαβάς. Το χειμώνα θα έχουμε, ξέρεις, άλλες απαιτήσεις. Θα θέλουμε στο κάρφωμα να μην βλέπουμε τίποτα. Αυτό είναι το σίγουρο. Εντάξει. Γιατί δεν μ' αρέσει ούτε μέχρι εκείνο. Εντάξει. Γεια σου, καλέ μου, φίλε Σάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σφάχτη. Γεια σου.